Σε πρατήριο και φυτόριο κάναβη μετέτρεψε το διαμέρισμά του 27χρονο από τη Λεμεσό, μετά από εφοδό των ανδρών τη Υπηρεσία Καταπολέμηση Ναρκωτικών, χθε αργά το απόγευμα εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντό του διαμερίσματο διάφορε ναρκωτικέ ουσίε, ζυγαριέ ακριβία, φυτά κάναβη και μεγάλο χρηματικό ποσό. Κατά την άφηξη των αστυνομικών έξω από την πολυκατοικία, ο 27χρονο προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα ναρκωτικά ρίχνοντά τα από τον μπαλκόνι. Τον αντιλήφθηκαν όμω οι αστυνομικοί και όπω διαπίστωσαν με την παραλαβή τη Νάιλον Τσάντα που είχε πετάξει, σε αυτή υπήρχαν μια ζυγαριά ακριβία σε 9 γραμμάρια βάρου. 3 γραμμαρίων, ξηρή κάναβη βάρου 50 γραμμαρίων και πράσινη κάναβη 15 γραμμαρίων. Κατά τι έρευνε εντό του διαμερίσματο, εντοπίστηκαν δύο φυτά κάναβη ύψου 30 και 120 εκατοστών σε αυτό αυτοσχέδιο θερμοκήπιο, καθώ και χρηματικό ποσό 10.500 ευρώ, ενώ παρελήφθηκε ένα ψηφιακό καταγραφέα κλειστού κυκλώματο παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση, στο διαμέρισμα του 27χρονου αφήχθη 30 διάχρονο, ο οποίο και συνελήφθη για κατοχή μικρή ποσότητα κάναβη και ενό χαπιού έκσταση. Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερο, ενώ ο 27χρονο οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον δικαστηρίου, όπου προφυλακίστηκε για 7 μέρε.